Θα μιλήσουμε για τις εξισώσεις δευτέρου βαθμού. Ας θυμηθούμε τι είναι οι εξισώσεις πρώτου βαθμού. Μία εξίσωση πρώτου βαθμού είναι για παράδειγμα η 5χ ίσον 20. Τότε διαιρούμε και τα δύο μέλη με το συντελεστή του αγνώστου. Έχουμε 5χ προς 5 ίσον 20 προς 5. Άρα χ ίσον 4. Το 4 πώς ονομάζεται? Το 4 ονομάζεται λύση ή ρίζα της εξίσωσης. Γιατί ονομάζεται ρίζα? Έχουμε κανένα δέντρο? Έχουμε. Όταν βρίσκουμε τις ρίζες των εξισώσεων, όπως θα μάθουμε αργότερα, όπως οι ρίζες σε ένα δέντρο αναπτύσσουν τον κορμό και τα φύλλα, έτσι και οι ρίζες των εξισώσεων μας βοηθάνε να παραγοντοποιήσουμε ή να αναπτύξουμε την εξίσωση. Το 4 λοιπόν ονομάζεται λύση ή ρίζα της εξίσωσης και αν αντικαταστήσουμε όπου έχει το 4 θα έχουμε 5 επί 4 ίσον 20. Επαληθεύεται. Οποιοσδήποτε άλλος αριθμός δεν επαληθεύει αυτή την εξίσωση. Γι' αυτό και βρήκαμε μόνο μία λύση, τη χ ίσον 4. Είναι εξίσωση πρώτου βαθμού γιατί το χ είναι υψωμένο στην πρώτη. Για να δούμε τώρα μία εξίσωση δευτέρου βαθμού. Να λυθεί η εξίσωση χ τετράγωνο μείον 5 χ ίσον 0. Αυτή είναι μία εξίσωση δευτέρου βαθμού. Πριν πούμε πώς θα τη λύσουμε, μήπως μπορούμε να βρούμε κάποια λύση, όπως εδώ για παράδειγμα θα μπορούσαμε να μαντέψουμε ότι το χ είναι 4, γιατί 5 επί 4 είναι ίσο με 20. Να βάλουμε κάποιον αριθμό εδώ στο χ, να τον υψώσουμε στο τετράγωνο, να αφαιρέσουμε το πενταπλάσιο αυτού του αριθμού και να μας δώσει 0. Ποιος αριθμός επαληθεύει αυτή την εξίσωση? Μπορούμε να βρούμε κάποιον. Αν βάλουμε όπου χ το 5, 5 στο τετράγωνο είναι ίσο με 25, μείον 5 επί 5, μείον 25 ίσον 0. Άρα μία λύση είναι ο αριθμός 5. Υπάρχει άραγε άλλη λύση της εξίσωσης. Υπάρχει και ο αριθμός 0. Γιατί αν βάλουμε όπου χ το 0, 0 στο τετράγωνο είναι ίσο με 0, μείον 5 επί 0, 0, 0 μείον 0 ίσον 0. Έχει δύο λύσεις λοιπόν, τουλάχιστον αυτή η εξίσωση. Υπάρχει άραγε άλλη λύση, άλλος αριθμός που την επαληθεύει? Δεν ξέρουμε. Εδώ είχαμε μόνο μία λύση, το 4, σε αυτή την εξίσωση που ήταν πρώτου βαθμού, είχαμε μία λύση. Εδώ έχουμε δύο λύσεις ή περισσότερες. Για να λύσουμε αυτές τις εξισώσεις, θα κάνουμε παραγοντοποίηση και θα αξιοποιήσουμε αυτή την ιδιότητα. Έχουμε ότι α επί β είναι ίσο με το 0, τότε πόσο μπορεί να είναι το α και πόσο μπορεί να είναι το β? Το α πρέπει να είναι 0 ή το β πρέπει να είναι 0. Κάποιος από τους δύο ή και οι δύο πρέπει να είναι 0. Θα αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτή την ιδιότητα για να λύσουμε την εξίσωση και θα τη λύσουμε κάνοντας παραγοντοποίηση. Για να λύσουμε μια εξίσωση δευτέρου βαθμού, τα φέρνουμε όλα στο πρώτο μέλος και κάνουμε παραγοντοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, όλοι οι όροι είναι στο πρώτο μέλος. Πώς θα κάνουμε παραγοντοποίηση στο χ τετράγωνο μείον 5χ? Θα βγάλουμε κοινό παράγοντα το χ. Και τι θα μείνει μέσα στην παρένθεση? Ανάμεσα στις δύο εξισώσεις βάζουμε το σύμβολο της ισοδυναμίας, που σημαίνει ότι όποιες λύσεις έχει αυτή η εξίσωση, αυτές τις λύσεις έχει και αυτή η εξίσωση και αντίστροφα, όποιες λύσεις έχει αυτή η εξίσωση, τις ίδιες λύσεις έχει και αυτή η εξίσωση. Συνεχίζουμε βάζοντας το σύμβολο της ισοδυναμίας. Αυτό το σύμβολο το διαβάζουμε ισοδύναμα. Και πώς θα συνεχίσουμε? Θα συνεχίσουμε με αυτή την ιδιότητα που είπαμε. Όταν το γινόμενο δύο αριθμών είναι ίσο με 0, τότε ο ένας αριθμός είναι 0 ή ο άλλος αριθμός είναι 0. Εδώ έχουμε το γινόμενο δύο αριθμών ποιον? Έχουμε το γινόμενο του χ και του χ πλην 5. Ισοδύναμα λοιπόν θα έχουμε ότι το χ είναι ίσο με το 0 ή το χ πλην 5 θα είναι ίσο με το 0. Άρα το χ θα είναι ίσο με το 0 ή το χ θα είναι ίσο με το 5. Και με αυτόν τον τρόπο που λύσαμε την εξίσωση, βρήκαμε τις δύο λύσεις που μαντέψαμε, αλλά είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτή η εξίσωση δευτέρου βαθμού έχει μόνο δύο λύσεις, αυτές. Οι εξισώσεις πρώτου βαθμού έχουν μία λύση ή καμία ή άπειρες. Όπως θα δούμε, οι εξισώσεις δευτέρου βαθμού έχουν ή δύο λύσεις ή μία ή καμία. Για να λύσουμε άλλη μία εξίσωση δευτέρου βαθμού με παρόμοιο τρόπο, να λυθεί η εξίσωση 4χ τετράγωνο
ίσον 7 χ. Στην προηγούμενη άσκηση αυτό δεν ανήκε στη λύση, ήταν η δοκιμή που κάναμε. Αυτή είναι η λύση της άσκησης. Πώς θα λύσουμε αυτή την εξίσωση? Θα τα φέρουμε όλα στο πρώτο μέλος. Πρέπει να ξαναγράψουμε την εξίσωση στη λύση. Δεν μπορεί να κάνουμε κατευθείαν μία πράξη. Η εξίσωση αυτή που μας δίνεται στην εκφώνηση πρέπει να τη γράψουμε εμείς και στη λύση, οπωσδήποτε. Και έχουμε 4χ τετράγωνο ίσον 7χ, ισοδύναμα. Μεταφέρουμε το 7χ στο πρώτο μέλος και έχουμε 4χ τετράγωνο μείον 7χ, είναι ίσο με το 0. Είπαμε ότι τα φέρνουμε όλα στο πρώτο μέλος, είναι λίγο ανεπίσημο αυτό. Στη συνέχεια τι κάνουμε? Βγάζουμε κοινό παράγοντα το χ και τι θα μείνει μέσα στην παρένθεση? Μέσα στην παρένθεση θα έχουμε 4χ μείον 7, είναι ίσο με το 0. Και για τον ίδιο λόγο που είπαμε προηγουμένως ότι το γινόμενο δύο αριθμών είναι 0, αν τουλάχιστον ένας από αυτούς είναι 0, θα έχουμε ότι το χ είναι ίσο με το 0 ή το 4χ μείον 7 είναι ίσο με το 0 ή αλλιώς το χ ίσο με το 0 ή το 4χ είναι ίσο με το 7 και τέλος το χ είναι 0 ή το χ είναι 7 τέταρτα. Αυτή την εξίσωση θα τη λύσουμε και με ένα δεύτερο τρόπο. Θα διαιρέσουμε και τα δύο μέλη της εξίσωσης με το χ και έχουμε 4χ τετράγωνο ίσον 7χ, ισοδύναμα, 4χ τετράγωνο δια χ, ίσον 7χ δια χ. Έχουμε το δικαίωμα να διαιρέσουμε και τα δύο μέλη μιας εξίσωσης με τον ίδιο αριθμό. Για παράδειγμα, αν το α είναι ίσο με 15, τότε το α δια 3 με τι θα είναι ίσο? Θα είναι ίσο με 15 δια 3. Το α δια 3 θα είναι 5, προφανώς. Εδώ λοιπόν διαιρέσαμε και τα δύο μέλη με το χ. Στο πρώτο μέλος τι θα έχουμε? Θα έχουμε 4χ ίσον 7 και αν διαιρέσουμε και τα δύο μέλη με το 4, θα έχουμε χ ίσον 7 τέταρτα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Με τον πρώτο τρόπο βρήκαμε δύο λύσεις, ενώ με τον δεύτερο τρόπο βρήκαμε μία λύση. Χάσαμε μία λύση, τη λύση χ ίσον 0. Πού τη χάσαμε? Το 0 είναι λύση της εξίσωσης. Άμα βάλουμε όπου χ ίσο με το 0, με τι ισούται το πρώτο μέλος? Ισούται με 0. Και το δεύτερο μέλος με τι ισούται? Και το δεύτερο είναι ίσο με το 0. Άρα η λύση χ ίσον 0 είναι δεκτή. Επαληθεύει την εξίσωση. Εδώ χάθηκε όμως. Και αυτός ο τρόπος είναι λανθασμένος. Γιατί όμως? Σε ποιο σημείο έχουμε κάνει το λάθος? Το λάθος έχει γίνει εδώ που διαιρούμε με το χ. Διότι αν το χ είναι 0, τότε θα έχουμε 0 στον παρονομαστή. Δεν έχουμε δικαίωμα να διαιρέσουμε με το χ, γιατί μπορεί το χ να είναι 0. Γράφουμε λοιπόν εδώ, δεν επιτρέπεται η διαίρεση με το 0. Δεν μπορούμε στον παρονομαστή ενός κλάσματος να έχουμε 0. Εδώ λοιπόν διαιρέσαμε με το χ και το χ μπορεί να πάρει την τιμή 0. Στην πραγματικότητα χάσαμε τη ρίζα χ ίσον 0 εδώ που διαιρέσαμε. Άρα αυτός ο τρόπος είναι λανθασμένος. Θα πρέπει να μεταφέρουμε όλους τους όρους της εξίσωσης στο πρώτο μέλος και να κάνουμε παραγοντοποίηση για να λύσουμε σωστά την εξίσωση.